Σε ρυθμό εκλογών κινούνται για τα καλά πλέον και στο τοπικό κίνημα αλλαγής, καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας με σκοπό την ανάδειξη του νέου Προέδρου του κόμματος. Στο νομό Ηρακλείου έχουν προβλεφθεί 46 εκλογικά τμήματα, τα οποία βρίσκονται κατά κύριο λόγο στις έδρες των πρώην καποδιστριακών δήμων. Ειδικά για το Δήμο Ηρακλείου υπάρχουν 6 εκλογικά κέντρα, τα οποία βρίσκονται στο Δημοτικό Θεατρικό Σταθμό στην Παραλιακή, στο Δημοτικό Γυμναστήριο Πατελών, στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου Αγροτικών Συνεταιρισμών Ένωσης Ηρακλείου, στα Καπίτου Μασταμπά, στην Πλατεία Δασκαλογιάννη και επίσης η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά στο 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Στην Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου περιμένουν μεγάλη συμμετοχή σε μια εκλογική διαδικασία που έχει ανοιχτό χαρακτήρα. Εμείς καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φυσικά σπάζονται τις ιδέες, το ιδεολογικό πλαίσιο και τις θέσεις του κινήματος αλλαγής και ταυτόχρονα δεν είναι μέλη άλλων πολιτικών κομμάτων, να προσέλθουν στην κάλπη. Δεδομένου ότι δεν θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία και οι εκλογές στις 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά διαζώσεις, προβλέπεται να τηρηθούν ειδικά μέτρα λόγω της πανδημίας. Αυτό το οποίο έχει προβλεφθεί είναι ότι όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων μέσα στο εκλογικό κέντρο είναι πλήρως εμβολιασμένοι, είτε θα έχουν κάνει rapid test τον τελευταίο 24ωρο. Ο κόσμος ο οποίος θα συμμετέχει στην ψηφοφορία μπορεί να έρχεται τηρώντας τα μέτρα που θα ίσχυαν και σε εθνικές εκλογές. Με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη, στο τοπικό κίνημα αλλαγής εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το καλό κλίμα που υπάρχει μέχρι τώρα, αλλά και για την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχουν δώσει υποψήφοι οι πρόεδροι στον τόπο μας.